Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το τελευταίο διάστημα πολλοί μιλούσαν για την φούσκα του Bitcoin, του οποίου η αξία το τελευταίο μήνα από τα 20.000 δολάρια βυθίστηκε στα 10.000 δολάρια. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, το τελευταίο δίμηνο ή τρίμηνο μιλούσαμε συνεχώς για τα κρυπτονομίσματα, για την φρενίτιδα που έχει υπάρξει τα κρυπτονομίσματα και με βασικό εκφραστή όλων αυτών ήταν το Bitcoin. Το παλαιότερο και μεγαλύτερο, αν θέλει, και σε άποψη κεφαλαιοποίησης σε κρυπτονόμισμα, το οποίο έχει φτάσει μια ανάσα πριν από τα 20.000 δολάρια λίγο πριν τις γιορτές, καθώς όλοι σε μια λογική, αυτό που λέμε πραγματικά φούσκα, έσπευαν να αγοράσουν κρυπτονομίσματα. Αυτό έγινε πριν τις γιορτές και όπως λέει και το Μπριτό, ότι ανεβαίνει κατεβαίνει. Καθώς ειδικά το Bitcoin δεν είναι μια εισηγμένη εταιρεία, δεν είναι μια επιχείρηση η οποία έχει μια φυσική παρουσία και να πεις ότι okay, είναι κάτι το οποίο έχει μια πραγματική σχέση με την πραγματική οικονομία ή αντίστοιχα είναι ένα νόμισμα το οποίο στηρίζεται από μια κυβέρνηση με κάποια απόμονα θεματικά σε χρυσό ή οτιδήποτε άλλο, έτσι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Αυτό που λέμε σπέκουλα, κακά τα ψέματα. Προφανώς η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το Bitcoin ήρθε για να μείνει, όμως τα συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα φαίνεται ότι μπορούν και είναι αποδέκτες πολύ μεγάλων διακυμάνσεων, είτε αυτά αφορούν την άνοδο, το είδαμε να ανεβαίνει σε τεράστια νούμερα, από είτε κάποια cents να πηγαίνει στα 20.000 δολάρια και πολύ λογικό είναι να έχεις μια κατοχήρωση κερδών. Κάποιος που έχει αγοράσει Bitcoin πριν από ένα χρόνο και το αγόρασε το 3 στα 5.000 δολάρια και ακόμα χαμηλότερα και έχει δεκαπλασιάσει και 20πλασιάσει το κεφάλαιό του, πολύ λογικό είναι να θέλει να κατοχυρώσει τα κέρδη του. Καθώς λοιπόν δεν υπάρχει αυτό που λέμε βάθος αγοράς, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ανάγχομαι κάποιος να στηρίξει το νόμισμα, είδαμε μια πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Είναι ίδιο, δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει, αλλά κακά τα ψέματα σε αυτή τη λογική υπήρχαν μεγάλοι κερδισμένοι και πάρα πολύ μεγάλοι χαμένοι. Είναι αυτό το τέλος του Bitcoin. Ειδικά αυτοί που πήραν τώρα τελευταία. Προφανώς. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, σε μια φούσκα, χαμένος είναι αυτό που βρίσκεται στο τέλος με το μουτζούρι στο χέρι. Το έχουμε δει δυστυχώς και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Να θυμηθούμε και την Ελλάδα του 1999-2000, τη φούσκα του δικού μας χρηματιστηρίου, που κάποιοι έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα αγοράζοντας μετοχές και κάποιοι έμειναν με πάρα πολλές μετοχές στο χέρι, οι οποίες κάποια στιγμή δεν είχαν και καθόλου αξία. Θα μηδενιστεί η αξία του Bitcoin? Όχι σε καμία περίπτωση. Φαίνεται ότι η τεχνολογία blockchain στην οποία βασίζεται αλλά και η γενικώς λογική των κρυπτονομισμάτων ήρθε για να μείνει. Θα αξίζει το Bitcoin 20.000 δολάρια? Κάποιοι λένε ότι αυτή είναι μια παροδική πτώση και μπορεί μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει και τα 40 και τα 60.000 δολάρια. Είχαμε δει πριν από δύο μήνες, 1,5 μήνα, τέτοιες πολύ αισιόδοξες εκτιμήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλοι που λένε ότι είναι μια φούσκα, οι φούσκες κάνε, θα έρθει το Bitcoin και θα ισορροπήσει σε ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο και μετά θα αρχίσει, καθώς θα γίνεται και πιο ευρέως διαδεδομένο, να διαπραγματεύεται με πιο λελογισμένους ρυθμούς. Μένει βέβαια να το δούμε, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα είναι πολύ απρόβλεπτα.